Μέσα σε 1,5 μήνα, άγνωστοι δράστες χτύπησαν για δεύτερη φορά σπίτι στην περιοχή του Πόρου. Δείτε εδώ μια κατάσταση. Για δεύτερη φορά μετά από 1,5 μήνα μου ψάξανε τον κόσμο, μου ανακατέψανε όλο το σπίτι, μου πήραν τα χρυσταφικά μου και δεν ξέρω τι άλλο ακόμα μου έχουν πάρει. Με την ανησυχία σουγραφισμένη στο πρόσωπό της, η ιδιοκτήτρια Μαρία Εργαζάκη μας περιέγραψε τις απαράδεκτες εικόνες που αντίκρισε για ακόμη μία φορά στην κρεβατοκάμαρα και σε άλλους χώρους της οικίας της. Ήρθαν να συνεχίσουν το έργο τους. Άνοιξαν τις ντουλάπες, άνοιξαν τις τσάντες μου, ρίξαν τα ρούχα κάτω όλα και τη βαλίτσα της εγγονής μου ψάξαν ακόμα. Η διάρρηξη συνέβη χθες απόγευμα και αφού η κυρία Μαρία εξήλθε από την οικία της. Άγνωστοι δράστες που παρακολουθούσαν το σπίτι αποφάσισαν να δράσουν από την πίσω πλευρά μπαίνοντας από το τζάμι τουαλέτας. Αφού έκαναν άλλο κάτω τα πάντα, ψάχνοντας κοσμήματα και χρήματα, έγιναν καπνός από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Είναι περίπου στα 3 μέτρα, βάλανε μια παλέτα και ανεβήκανε, σπάσαν το παράθυρο. Σκέφτομαι να βάλω σε ένα γερμό, να βάλω καμιά κάμερα. Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια λίγο έλειψε να έρθει αντιμέτωπη με τους δράστες, καθώς όταν επέστρεψε στην οικία της, αντίκρισε περίεργες κινήσεις δύο ολοδαπών Πακιστανών, με τον ένα μάλιστα να κρύβει το πρόσωπό του. Την πρώτη φορά, άγνωστοι δράστες αφαίρασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή λία των δραστών, η ιδιοκτήτρια θα είναι σε θέση να εξακριβώσει τι ακριβώς αντικείμενα αφαίρασαν οι δράστες μετά την έλευση ανδρών της σήμανσης. Ο ένας έκρυψε το πρόσωπό του έτσι και μπαίνω μέσα. Και τι να δω, αυτό το χάλι. Τι να δω, φοβάμαι για τη σωματική μας ακεραιότητα. Οπωσδήποτε, όλοι φοβούνται. Μα όλοι φοβούνται, δεν υπάρχει άνθρωπος να πει ότι δεν φοβάμαι, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Πάντως, στο επίμαχο σημείο δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, οι οποίοι παράλληλα αναφέρονται και σε κακώς κείμενα. Μια λάμπα είναι εκεί και η πλατεία όταν είναι κλειστό το μαγαζί είναι θεοσκότεινη. Εσείς εντοπίσατε το δέντρο εδώ πέρα? Είχα κάνει μια καταγγελία. Πριν από 3-4 χρόνια.